γραφεία μετά από 1-2 χρόνια θα κλείνει το ένα πίσω από το άλλο. Ίσως να λέω και πολύ, γιατί ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα που είναι η καθημερινότητά μας, που σε αυτό στηρίζεται πλέον το φωτογραφείο, το παραδοσιακό με την εκτύπωση και η λήψη ταυτότητας, διαβατηρίου και διπλώματος, εφόσον τραβηχτούν στα αστυνομικά τμήματα, έχουμε ημερομηνία λήξεως και μάλιστα πολύ σύντομη. Δεν πιστεύω να αντέξουμε μετά το βάρος από τα έξοδα, αν δεν έχουμε κάτι όπως είναι αυτό το καθημερινό μας έσοδο. Κάναμε απεργία, κλείσαμε τα μαγαζιά μας 24 ώρες. Δεν ξέρω αν ακούστηκε κάτι, αν πήρε κάποιο μήνυμα η κυβέρνηση. Αν μας υπολογίζει, δεν ξέρω καν. Είχαμε πάει κάποια στιγμή και στην περιφέρεια και είχαμε κάνει κάποια αιτήματα. Τους τα κάναμε γνωστά και από εκεί. Μήπως κάνουν και αυτοί κάποια απερώτηση στη Βουλή. Έχουμε πάει εδώ σε τοπικούς βουλευτές. Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες εδώ σαν τοπική, αλλά έχει κάνει και υπόφη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων κινητοποίηση στην Αθήνα, περωτήσει στη Βουλή, με δικηγόρους, για να μην προχωρήσει αυτό το ζήτημα με τις φωτογραφίες, να τη τραβάνε μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Ύστερα το άλλο που έχουμε ακούσει είναι πολλοί αστυνομικοί δεν θέλουν να ασχοληθούν, να κάθονται να τραβάνε και να τους απασχολούν από άλλες δουλειές που μπορούσαν να κάνουν, γιατί θα επιβαρύνουν πάλι το προσωπικό της αστυνομίας που μπορούσε να κάνει κάποιες άλλες υπηρεσίες. Εκτός από το να κάνουν τους φωτογράφους, που κανονικά οι φωτογραφίες πρέπει να τραβούνται από φωτογράφους επαγγελματίες, εκδικευμένους. Έχουμε κάνει σεμινάρια πάνω σε αυτά τα θέματα για βιομετρικές φωτογραφίες και αυτά. Τώρα κάνουν τα ίδια στους αστυνομικούς, προσπαθούν να τους εκπαιδεύσουν. Υπάρχει διαμαρτυρία και από τους αστυνομικούς. Δεν θέλουν να το αναλάβουν αυτό το έργο. Αλλά η κυβέρνηση προχωράει κάθε και θέλει να προχωρήσει σε αυτό το ζήτημα.